Πάμε μέσα. Πάμε. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να κάνουμε βίντεο. Θέλω να με ξυναγείς, αλλά να το πιάσουμε τσιρά για τον κόσμο. Πώς λέγεις, ούτε εγώ σε ξέρω για να σου πω την αλήθεια. Ρουμελιώτης Γιάννης. Ρουμελιώτης Γιάννης, από πού είσαι? Ντόπιος Κουκαριώτης. Κουκαριώτης, τέλεια. Έχει πάρα πολύ δροσιά εδώ μέσα. Πάρα πολύ δροσιά. Κατόι, Ο πέτρινος τοίχος είναι τεχνητός ή υπήρχε αυτός από, απέναντι? Από παππούς. Εδώ από κάτι είναι, κελάρα. Εδώ είναι που έτρεχε παλιά ο Μούστος. Ο Μούστος. Άμα τα κόβαμε κάτι με το κοφτήριο. Εδώ έχει λουλάς είναι αυτός. Αυτός είναι λουλάς Καζανιού. Λουλάς Καζανιού. Εδώ ήταν η Καζάνη δηλαδή παλιά. Έχει και τώρα έχει Καζάνη. Ωραίο, Θα πιάσουμε να τα πούμε τώρα, μη στεναχωριέσαι. Και εδώ από ό,τι βλέπω έχει σούμες, κρασιά, ναι. Παραγωγής πιθανώς, Κάτσε να κάνω μια βόλτα. Μέσα εκεί, εδώ είναι το καζάνι. Δηλαδή το καζάνι είναι γλίτσες, βλέπω εδώ, διάφορα. Αγλίτσες, εδώ είναι το καζάνι, Το καζάνι. Θέλω να μου κάνεις ένα ταξίδι στον χρόνο, πώς ήταν κάποτε το κουκάρ στα παιδικά σου χρόνια. Το κουκάρ πώς ήταν στα παιδικά μου χρόνια. Ήταν πρωτοδομικό. Δεν υπήρχε τίποτα στα παιδικά μας χρόνια. Τότε από εδώ περνούσαν τα παιδιά που μένανε προς τα πάνω στα καλύβια, γιατί μένανε στα καλύβια τώρα το καλοκαίρι. Και περνούσαμε από εδώ να φύγουμε να πάμε στο σχολείο. Τουρισμός δεν υπήρχε τίποτα. Τουρισμός, πού να υπάρχει τουρισμός. Ο τουρισμός εδώ άρχισε από το 75-76. Δειλά-δειλά, Ναι. Την εποχή που αποκλείστηκα από Φαντάρο, ύστερα από λίγα χρόνια. Ξενοδοχεία είχε το κοκάρ τίποτα τότε σε εκείνη την εποχή? Όχι, είχε ένα σπίτι μια θεία, το οποίο ήταν μεγάλο και ήταν μοναχιάς και ο Πολυκράτης του είχε χωρίσει και είχε 4-5 δωμάτια ήτανε και όποιος βρισκότανε πάει εκεί τη ξέμενη. Τότε δεν υπήρχαν ούτε αεροπλάνο ούτε τίποτα, με καράβια. Με τα καράβια όλες. Αφού ο Κουλοκοντρώνης, το Δεσποινάκι θυμάμαι εγώ. Καράβια τώρα, Εγώ με τον Κουλοκοντρώνη πρώτο πήγα στο Μπηριά τότε για να πάω Φαντάρος. Θέλω να μου πεις λίγο λοιπόν την ιστορία αυτού του χώρου εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Αυτός ο χώρος εδώ πέρα ήταν, τον είχε φτιάξει ο παππούς μου, διότι πατούσε τα σταφύλια Μανολάκη Χατζηγιώρη του Ινέμπορα. Αυτός ο οποίος είχε τις μεγάλες βαρέλες εκεί πέρα στην Ένωση. Αυτός ήταν από τα Σκουρέκα φυσικά. Ναι. Και είχε και το καζάνι ο παππούς τότε. Αυτό άφησε ένα αριθμό αδείας 2. 2. Το ένα που είναι. Ποιος ξέρει που να. Λέμε τώρα γιατί εποχή το καζάνι τώρα στο μέλλον. Τώρα τι να σου πω. Στο παππού μου τα ζαμάνια. Ο παππούς μου το έδωσε μετά στον πατέρα και ο πατέρας μετά σε μένα. Και εγώ τώρα το έχω μεταβιβάσει στο γιο μου. Δεν λέει είπαμε το καζάνι μέσα. Κανονικά το χειμώνα. Βγάζει καζανιές. Βέβαια. Και τα πιεστήρια εδώ δουλεύει τον Αύγουστο, να έρθει άμα θα πατάξει. Αμέ, γιατί να μην έρθω. Και φέρνει εδώ σταφύλια και τα κάνετε, βγάζετε το... Το Μούστο και τον Επέλα και τα πάει στο σπίτι, έτσι. Ναι, και μετά κρατάτε τα τσίνορα σε βαρέλια μέσα και τα βγάζετε σούμα, Ναι, τον Οκτώβριο. Η Δηλίτσα, είσαστε ευχαριστημένοι εδώ από το πατητήρα. Κοίταξε, έχουν επιτεθεί όλα. Εν πάση περιπτώσει, κάτι γίνεται. Τώρα το καλοκαίρι θα σου πρόκειται και λίγα κρασά, λίγες σούμες. Γεια σας, τι κάνετε? Έχει τουριστικό ενδιαφέρον, δηλαδή μπαίνε τουρίστες εδώ μέσα. Ναι, αμέ. Μας έρθει λίγο. Με βλέπεις. Ήρθα τυχαία εδώ, κάτσε να σε πάρω, θες να σε πάρω. Όχι, δεν θέλει. Λοιπόν. Ξέρεις ποιος είναι? Ξέρω. Είμαστε γειτόνι τη Μίλη. Την πρώτη φορά που ήρθα εδώ πριν 5 λεπτά, με λες είμαστε γειτόνι τη Μίλη. Εσείς τη Μίλη
Εσύ τον ήξερες τον μπουμπά μου. Ναι. Το Ρίγα. Ναι. Πώς τον ήξερες δηλαδή? Εκεί, σαν γείτονα, εκεί είχαμε συνοηθεί. Τότε τα περιφράξαμε με σύρματα. Εσύ ποιος γείτονας είσαι, ο Απάν? Όχι, ο δίπλα. Κάτσε, όλοι δίπλα είναι. Όπως πας Απάν για την ελευθερία. Όπως πάμε, εσύ είσαι ακριβώς στη Διασταύρου. Ναι. Εγώ είμαι αμέσως. Α, το Απάν χωράφι. Το Απάν χωράφι. Α, τα Απάν χωράφι είσαι. Για πες μου λοιπόν τώρα, αυτό το χώρο εδώ πώς τον εκμεταλλεύεσαι όλο τον χρόνο? Κοίταξε, τώρα το καλοκαίρι τον εκμεταλλεύομαι. Το χειμώνα είναι ξέρω γιατί δεν περνάει άνθρωπος εδώ απ' έξω από τον δρόμο καθόλου. Το καλοκαιράκι όμως τι απολαμβάνεις εδώ? Τα για πάντα. Πες. Βλέπεις κόσμο, μπαίνει μέσα να ειδούν, άλλοι από περιέργεια, άλλοι από έτσι, άλλοι από αλλιώς, άλλοι να πάρουν κρασί. Λάς κρασάκι, εκεί σούμα. Έχεις μεγάλη παραγωγή? Όχι πολλά πράγματα. Αλλά είναι πιο πολύ παρέα εδώ, να το καφενείο είναι. Αυτό είναι μεράκι. Έρχεται κανένας φίλος εδώ? Έρχεται η φίλη μου. Και τα πίνετε κιόλας, με ζεδάκια, κάνουμε και κάνουμε ζεδάκια. Έφυγε ένας φίλος. Μισό λεπτό, να ειδώ. Κοίτα, εγώ το βλέπω πάρα πολύ περιποιημένο εδώ. Το βλέπω πάρα πολύ περιποιημένο. Αυτό είναι το παρελθόν. Ναι, τώρα. Εδώ ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι, και αυτό είναι δροσερό εδώ. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι και από τις 30 βαθμοί που μπήκα έξω μέσα. Για πες καμιά ιστορία εδώ παλιά, δηλαδή κάτι που να θυμάσαι, ή καμιά καζανιά. Έρντε όργανα εδώ, παίζνε και όργανα όταν βγάζετε σούμα. Ανάγαμε όσο το φούρνο και βάζαμε γιουβέτα και εδώ αυτό ήταν γεμάτο κόσμο. 30-40 ανθρώπου. Αλλά τώρα λόγω του ότι μεγαλώσαμε, δεν μπορούμε πια να τα κάνουμε αυτά. Τώρα από εδώ και ύστερα, άμα θέλει ο γιος μας να τα κάνει, κοτρίνε, ό,τι θέλει. Παιδάκια πόσα είσαι? Έχω δύο παιδιά. Το γιο μου ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος, η κόρη μου η οποία δουλεύει στο νοσοκομείο, είναι προϊσταμένη και έχω και 5 αγκόνια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γιατί βγάζει το χαμόγελό σου. Δηλαδή εγώ πρώτη φορά σε συνάντησα σήμερα. Ναι. Και όταν σου είπα να κάνουμε βίντεο, το χαμόγελό σου ήταν, δηλαδή φαίνεται ότι είσαι άνθρωπος ο οποίος είσαι μέσα στον τουρισμό και σίγουρα θα έχουν βγάλει και πολλά βίντεο εδώ και πολλές φωτογραφίες θα το έχουν βγάλει. Εκεί ήρθαν εδώ και χορεύανε και μάλιστα με βάλανε και πήγα και πήρα και στα φίλια από την Άμπελο, γιατί με ένα στατικά μας είχαν τελειώσει και γυρίζαμε βίντεο εδώ πέρα. Μα πήγανε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω τώρα, την Κυρά δεν ξέρω, ούτε ξέρω πώς την λένε. Πώς την γνώρισες την Κυρά τα παλιά χρόνια, πώς γνωριστήκατε? Ήρθε η Κυρά εδώ πέρα, έκανε τη μαμή, με χορέψαμε κανένα δύο φορές. Το χωρό για πολύ και στα τέρια σου του πανγύρου. Όμορφα χρόνια, ε. Άμα ξαναγύρναγες τον χρόνο. Ήταν ωραία, γιατί κάναμε ωραίες παρέες, με σκιθάρες. Είχαμε φύαμα, είχε γίνει πώς το λέγανε, που είχαν πάει στα Μακρονήσα. Επί Χούντας λες τότε. Ναι, άμα γυρίσανε πίσω, είχαμε ένα βράδυ και πήραμε σε ένα καφενείο εδώ. Μας είπε ο καφενείς σε 11 η ώρα να φύγουμε. Και στο τέλος πήγαμε στους Βουρδιώτες σε ένα άλλο καφενείο και ξενυχτήσαμε και μας κάμανε και μήνες και πήγαμε στο δικαστήριο. Απαγορευόταν επί Χούντας τότε. Ναι. Σας τιμωρήσανε τότε? Όχι, γελούσανε και ο πρόεδρος του δικαστήριου. Μας τιμωρήσανε. Βάλανε στον οργανωπαίχτη. Δεν θυμάμαι. Και σε έναν άλλον εκεί, ο οποίος είχε γυρίσει από τα σύρμα, από το αυτό. Από τα Μακρονήσα. Εγώ τότε όταν διασκεδάζατε, γιατί και εγώ έχω μια διαδρομή ζωής, είμαι κοντά στα 50 τώρα, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, είμαι κοντά στα 50, είμαι μεσήλικας. Δεν είμαι παιδί, αλλά δεν είμαι και γέρος. Ναι, δόξα τω Θεώ, μακάρι να φτάσω στην ηλικία σας και να είμαι όπως είσαστε κι εσείς.
Όταν ήμουν παιδί, υπήρχε διασκέδαση. Ναι, μεν δούλευε ο κόσμος και ήταν πιο φτωχά, πιο απλή ζωή. Αλλά διασκέδαζε ο κόσμος. Πλέον δεν διασκεδάζει ο κόσμος. Παντήρια σαν και εκείνα που κάναμε εδώ, από κάτι πλατεία, είχε τρεις γης όργανα. Τα άλλα τα καφενιδάκια τα ίδια. Και έβγαινε ο κόσμος να διασκεδάσει τα χορεύει. Όχι με πολλά λεφτά. Με ψευτοπράγματα να το πούμε. Και δίνανε και χαρτούρα στην ορχήστρα. Θυμάσαι ναι, χαρτούρα η ορχήστρα. Ναι, δίνανε και χαρτούρα. Τώρα δεν δίνει ούτε χαρτούρα. Δεν διασκεδάζνε. Που υποτίθεται ότι έχουμε καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Αλλά ξέρετε, καταλαβαίνω ότι έχουμε μεγάλα σπίτια και είμαστε πάρα πολύ φτωχοί. Τότε ήταν μικρά τα σπίτια και είχαμε πολύ ευτυχία. Αυτό είναι σωστό που λες. Είδες που λένε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, εγώ είμαι μικρός. Την κερά πώς την λένε το μικρότς? Κωνσταντίνα. Δίνα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι ειλικρινή, νιώθω ότι είναι ειλικρινή το χαμόγελό σου και εγώ που περνάω από εδώ θα σου λέω ένα γεια. Εμένα αυτά, κυραντίνα, εμένα αυτά μου αρέσει να ανακαλύπτω. Εμένα αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, φίλοι μου, είδα φως και μπήκα. Ήμουνα σε αυτή... Κάτσε να σας δείξω την πόρτα. Μπήκα από αυτή την πόρτα και είδα αυτόν τον υπέροχο χώρο εδώ και τρελάθηκα και λέω να πάρω έτσι να πιάσουμε μια κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο. Πώς είπαμε τον μικρός? Γιάννη, ο κύριε Γιάννης. Δεν ξέρω και το όνομα. Και η κυραντίνα. Γιάννης ο Ρουμελιώτης. Είμαστε λοιπόν στο Κατόγι, πραγματικά πάρα πολύ δροσιά εδώ μέσα. Ταβέρνα ήταν. Α, το λέγανε ταβέρνα. Λοιπόν, φίλοι μου, να σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βιντεάκι. Εμένα τέτοια πραγματάκια μου αρέσει να ανακαλύπτω τσάμο, να βλέπω πόρτα, να μπαίνω μέσα, να μπουκάρω και να το μοιράζομαι μαζί σας. Για τις μικρές διαδρομές, Άρης Κωνσταντάλας, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, φίλοι μου.